Καλησπέρα, Γιάννη. Σήμερα είχαμε την έκδοση του βουλεύματο από το Δικαστικό Συμβούλιο για την παραπομπή, όπω είπε και εσύ, έξι κατηγορουμένων σε δίκη για την υπόθεση του θανάτου του 33χρονου ακτιβιστή, του Ζακ Κωστόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, οι έξι κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν για το αδίκημα τη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Το Δικαστικό Συμβούλιο, στο σκεπτικό του, υιοθέτησε το σκεπτικό τη εισαγγελική πρόταση, η οποία έκρινε ότι ορθά είχε αποδοθεί. Στου κατηγορούμενου στο λόγω αδίκημα. Να σου υπενθυμίσω ότι η οικογένεια του αδικοχαμένου ακτιβιστή ε, ζητούσε να δικαστούν για το αδίκημα τη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Τώρα, τι επόμενε μέρε, ναι. αναμένουμε τον προσδιορισμό τη δίκης.